Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, αρχή του Ιερού Τριωδίου. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής, κατά Λουκάν, κεφάλαιο 18, στίχη 10 έως 14. Είπε ο Κύριος αυτήν την παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος Τελώνης. Ο Φαρισαίος αφού στάθηκε όρθιος, προσευχόταν λέγοντας για τον εαυτό του «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, κλέφτες, άδικοι, μοιχοί ή και σαν αυτόν τον Τελώνη. Νιστεύω δύο φορές την εβδομάδα, δίνω το ένα δέκατο από όλα όσα αποκτώ και ο τελώνης, στεκόμενος από μακριά, δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό, αλλά χτυπούσε το στήθος του λέγοντας «Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Σας λέγω ότι αυτός κατέβηκε στο σπίτι του συγχωρημένο, παρά ο άλλος ο Φαρισαίος, γιατί καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, αυτός δε που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». Αρχή του τριοδίου Τελώνου και Φαρισαίου παραβάλλεται η παραβολή του τελώνου και φαρισαίου προκειμένου να διδαχθούμε κι εμείς να μην έχουμε υψηλή ιδέα για τον εαυτό μας όταν κάνουμε το καλό, ούτε να καυχόμαστε γι' αυτό όπως έκανε ο φαντασμένος φαρισαίος, αλλά να δεόμαστε με συντετριμένη καρδιά στο Θεό, μιμούμενη την ταπείνωση του τελώνη. Ο μεν τελώνης σφετεριζόμενος πρωτήτερα με κακό τρόπο τα ξένα πράγματα, αλέπειτα εγκαταλείποντας την διαστροφή και μη δικαιώνοντα τον εαυτό του, δικαιώθηκε. Ο δε αν και δεν είχε οικειοποιηθεί τα ανήκοντα σε άλλους, αλλά δικαιώνοντα τον εαυτό του, καταδικάστηκε. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ναι. Φαρισαίου φύγω μεν υψίγοριαν και τελώνου μάθω το ταπίστρο. προς τον σωτήρα κραυγάζονται.